Εντάξει, ξέδωσε το παιδί μου εντελώς, όντως, με το τελευταίο σεζόν. Το οποίο, εντάξει, είχε χαρακτηριστικό εντελώς πειραματικό, είχε ξεφύγει εντελώς από hip-hop. Προσπαθήσει να το κρατήσει αυτές τις ρίζες, να κάνει μουσική, είσαι σε φάση, τι με νοιάζει, εγώ απλά κάνω μουσική. Κοιτάξει, ο καθένας όπως τα βλέπει τα πράγματα τώρα, για αισθητική γάματα, τι να πω. Η Chipsang δεν ξέρω αν είναι κάτι ταινία. Έχει το απάτσι πάντως στο sample μέσα στο άσχετο. Ξέρεις, είναι λίγο... Είναι και λίγο DJ κόλου πάντως. Κατά τα άλλα τώρα τι να πω. Αλλά εδώ πέρα είναι το χαρτί που έχει reggae, hip hop και dubstep και drum and bass είναι λίγο πιο... και καμένα κιόλας. Οπότε έχεις ξεφύγει εντελώς από αυτό το μικρό που είχατε με ρόδες, έτσι. Ναι, έχει εντελώς... Βασικά το είχα περιμένει. Βγαίνει και από τους ανθρώπους, ξέρεις, για όποιος είσαι, βγαίνει και ο ήχος. Είσαι ό,τι φασίζει. Δεν είναι και τόσο ελεγχόμενο το θέμα. The less you know, the better. Hip-hop.gr, DJ Shadow. Εντάξει, αυτό έχει μια έννοια πάντως, έτσι, γιατί... Σίγουρα, άμα το πει DJ Shadow. Λέγοντας ειρωνία, κάποια από τα κομμάτια, ας πούμε, που σημάδισαν την δική σου πορεία, γενικά, και σαν εξαιρετή και σαν κοιτασκλήτη, έτσι, τα έχω βάλει εγώ, ναι. Αυτά. Έτσι είναι γενικά το ζουμί. Εκτός από λουπάπ του. Να μην μου ζητάει δικαιώματα, βάλει. Φανταζόσου να εμένα ρε παιδί μου να μην αντιμετωπίσω. Θα μου ζητήσω. Αγελάσαι, ξέρω εγώ. Ψ, κοίτα εδώ, δύο μέρα. Αυτό θα σε πω. Κοίταξε με τον Μιχάλη, έχουμε περάσει και μια χρόνια μαζί. Δεν είναι ότι. Ξέρω εγώ, τρέχει και τίποτα. Έχω προσπαθήσει να πάω και σε δύο-τρεις συναυλίες. Άκουσα μερικά κομμάτια πριν φύγω. Τι άλλο να πω, ξέρω, αυτά θα πω. Να είναι καλά. Ακόμα εντάξει. Δηλαδή εκεί που όταν ήταν φάση με τις ρόδες, θυμάμαι, δεν ξέρω άμα προερχόταν από σένα ή από κάποιον άλλο, το X-Ray ήταν, δεν μπορούσε να το βρεις πουθενά, ρε παιδί μου. Καλό το πράγμα με τα ονόματα, τα brands και όλα αυτά, αλλά εντάξει, πρέπει να τα πίνεις και πολύ σοβαρά. Το δικό σου σκανάρισμα που κάνεις με τις ακτίνες της X-Ray, πού οδηγεί, τι βλέπεις μέσα από αυτά. Δεν βλέπω και πολλά πράγματα, δεν είμαι μάτης. Να πω, ξέρω... Οι άλλοι με σκανάρουν, γι' αυτό με λένε X-Ray. Α, λειτουργεί αντίστροφα. Και τι εντύπωση παίρνουμε συνήθως, πώς βγαίνεις. Είναι πολύ ερώτατος. Μουσικά είναι όπου δεν υπάρχουν λεφτά και υπάρχει, ξέρω εγώ, αναταραχή και, ξέρω εγώ, νύχτα και μαφία και πορνεία, πάει καλά η μουσική. Ξέρω εγώ, έτσι γίνεται συνήθως. Καλός, κακός.
στην ιστορία της μουσικής. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, και τι μου έβαλα να πω για τη μουσική, δεν ξέρω. Κάνα τραγούδι φτιάχνω. Διαφέρει στον άνθρωπο μουσικό. Μουσικό, ναι, στην εφορία δηλώνω μουσικό. Δεν παίζω και ξέρω εγώ. Δεν διαβάζω παρτιτούρε. Εντάξει, είναι αυτό μόνο μουσικό. Εντάξει, ούτε και ασχολούμαι με ποιο είναι μουσικό ή όχι. Όποιο θέλει να κάνει μουσική, κάνει. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είναι μουσικοί. Λίγο πολύ. Εντάξει, μου αρέσει αυτή η αμεσότητα που βγάζει και ψηλό την άνα. Και αυτό βασικά είναι και το κυρίω συστατικό του hip hop. Δηλαδή η αμεσότητα στο ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ραπ και μουσική στην τελική. Και από την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, μου είπε ότι η καινούργια είναι πιο αστεί. Έχεις ξεχωρίσει κανέναν? Γιόγκα μα γιόγκα. Χαιρετισμούς γιόγκα μα γιόγκα. Τους έρω, πρέπει να έρθουν στο live να φέρουν και κόσμο. Έτσι λένε στο ίντερνετ. Και το βιβλίο αφιερώνεται στην Τζένα, στην Άρτεμη, στο Λουκιανό και στην Δανάη. Και ο Τσάμπορας δεν ξέρω που θέλει να τα αφιερώσει, αλλά δεν είναι εδώ να τα πει. Για το CD, Όσο πιο πολύ ξέρω, μαζεύονται τα χρόνια εμπειρίες και οι δίσκοι, τόσο πιο καλά βγαίνουν τα επόμενα, έτσι δεν πάει. Προχωράει τώρα. Εντάξει, μερικοί το βλέπουν εντελώς ρομαντικά, δηλαδή παλιά ήταν τα πιο αγνά χρόνια. Στο hip-hop GR παλιά, ρε παιδί μου, ήταν χαμός. Τώρα έχει μπει πιο πολύ κόσμο. Υπάρχουν και κάποιοι που σκέφτονται πιο πολύ. Και φαίνεται αυτό, αρχίζει και φαίνεται. Δεν μπορεί να πει και να πει ότι είναι άλλο. Φας πράξη μου. Καλά, σίγουρα. Ενώ παλιά ήταν πιο χύμα, δεν είχε ακόμα να μορφωθεί. Όταν περνάει ο καιρός, τα πράγματα οριμάζουν. Οπότε υπάρχει απειλό, δηλαδή δεν μπορεί να βγει ο καθένας να πει τα 5-6 στάντα πράγματα για να πάρει το. Έχει πει και μοιάζει με συζήτηση. Και όχι με ό,τι να είναι. Καλό αυτό. Πρέπει να υπάρχει και ένα στάντα, δεν μπορεί να ανεβαίνει ο καθένας να μην είναι. Πρέπει να φάει και λίγο γιουχάιζο. Όχι ξύλο. Αλλά κατάλαβε τι είναι. Original Jump System, συναντά τη Σαλονίκη, πρώτε φρίκη καμίκη. Σαν τη μνήμη που είναι η Μουάνη, πάω στον ταχάω. Και πάω στην αλήθεια την που ζω και αγαπάω. Στην πόλη που ξέρει κάπου εδώ που δεν έχω να φάω. Σαλονίκη, Αθήνα, Σύντη, Φίλη, Φίλη. Δουλειά και σπίτι, φίλε που κάψω να την Κρήτη. Εδώ δεν είσαι μου, για μας σε ένα λίτη. Γυρνάω και ένα παιδί θέλει να με χτυπήσει. Που δίνω μια στην Κρήτη πριν μιλήσει. Για να μ' αφήσει το τριάρο και την πτήση. Δεν ξυνέται μια ζούλα και αμοιάζω στη σκεπίτη. Σπίτα τα καλλιτική κατάληψη που για να πέσει θέλει και βρώμικη εισαγγελέα και παντάκια ασφαλίτη και καμπίκη κι αλβανό στο συνεργείο να κοροϊδεύει το νερό. Αλήτη, 1, 2, 3. Τρώνε φρύγη γαμίκη με κάθε καπλωμένο πιτσιρίκι που εκφράζονται κυρίως μέσα από τη μουσική. Χειροπάτινγκ κόντεστ. Κάπως θα χειροκροτηθεί και κάποιος θα χειροκροτηθεί, αλλιώς δεν έχει πλάκα. Έτσι είναι. Θα ανέβαινες ποτέ σε... Style Battle. Ξέρω άμα μου την παράγει μεγάλο χέρα από κάτι γρασίες. Style γίνονται κάθε μέρα. Να κάνει μόνο σπίτι και σηκώ με ένα στο δρόμο σου. Εκεί δεν τα βρει. Να πετύχεις τη φάση. Μέχρι να φτάσουμε να είναι... Δεν έχω πάει και σε freestyle contest. Τα έχω δει στο βίντεο. Μ' άρεσε το άλλο που πλάκωσε ο άλλος στον άλλον επειδή του έδωσε μάνα. Να κατάλαβες το Εντάξει, αυτό είναι πιο extreme. Δεν ήταν τόσο extreme, εντάξει, δεν τον. Καταρχάς το έκανε μόνος του και δεν πήγε με μια παρέα να τον πλακώσει. Δεν πήγανε δεκάδε μας ένα. Δεύτερον, εντάξει, του έξε δύο μπουμιές εκεί και μια τον πήρε. Τρίτον, δεν είναι το ξύλο, είναι ότι. Αν έβγαλε να κάνει freestyle και έρχεσαι αυτό να βρει. Δηλαδή, έλειο, δεν είναι αυτό freestyle. Ένα περισσότερο freestyle την είναι λίγα, ένα ξέρω. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι κάποια. Ο άλλος ήταν πιο καλό. Θα σε ρωτήσω και για τη συνεργασία σου με την Αρβανιτάκη που είχε γίνει ρε παιδί μου και μεγάλο hit, έτσι. Δεν έχεις επιδιώξει να ξανακάνεις ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο θα ακουστεί στο ευρύτερο κοινό? Νομίζω το Making My Name ακούστηκε. Και η καταθλιπτικιά. Και για να μην πούμε για το Cube. Εντάξει.
Άλλο και πριν. Ναι. Τώρα συνεργασίες είναι συνέχεια κάνουν άνθρωποι. Απλά δεν είναι εργαλειτάκι. Εντάξει, δεν ήθελα να μειωστά τα υπόλοιπα. Εννοείς να βάλω μια γυναίκα τραγουδίστρια γνωστή σε ρεφρέ. Όχι, όχι. Να είναι ρε παιδί μου κάτι πιο. Ίσως πιο mainstream, γιατί βλέπω ότι όσο πάει εκεί που ήταν οι Ρόδες, όλοι ασχολιόντουσαν εφημερίδες, το κόρ, το ξέρε. Οι Ρόδες είναι παρελθόν, έχει μετροπολίσει. Ναι, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, το επόμενο βήμα. Πώς ρε παιδί μου. Στην τελική ένα γκρουπ είναι πίσω. Δηλαδή και αυτό που κάνουμε τώρα. Μια δουλειά είναι, δεν είναι να αλλάξει τον κόσμο, ξέρεις, δε. Ούτε μπορεί να ασχοληθεί τώρα η Ελλάδα, εδώ ο κόσμος καίει. Πες μου λίγο για τον Βέβιλο, είναι ξανασυνεργάζεστε, έτσι. Συνεργαστήκαμε εδώ, έχει δύο κομμάτια, μόνο τρία. Αλλά σε μόνιμη βάση με τον Βέβιλο να συνεργαστείς πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, πάσαρης. Δεν γίνεται. Είναι αυτός που είναι ο Βέβιλος, είναι ο Βέβιλος. Δε. Ιδιαίτερη περίπτωση και ο DJ Μίθενος. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Η άμεση δράση είναι η ιδέα του Γκίφερ. Επειδή ξέρω, παιδί μου, εντάξει, είχατε ξανασυνεργαστεί με Σβολέα και DJ Alex και τα λοιπά και πριν είστε φίλοι, φαντάζομαι. Πώς ήταν έτσι η πρώτη φορά που συναντηθήκατε μετά από όλα όσα είχαν γίνει? Μια χαρά, ρε, γιατί το βαλάτε. Στην φάση γιο, ξέρω, δεν τρέχει τίποτα. Όχι και γιο, αλλά το Βαλέ τον ήξερα από πιο παλιά και τότε είδα τον Ηλία, ήρθε στο στούντιο, ξέρω εγώ τι ήταν εκεί και αμέσως, επειδή ο Ηλίας είναι ο Ηλίας, ξέρεις, είναι παιδί έξω καρδιά, εγώ δεν όπισε. Δεν παίζει πρόβλημα, δηλαδή. Και με τη μία βγήκε και το κομματάκι γίνεται και καλά της συμφιλίας, πολύ καλά, γιατί έφτιαχνε, πολύ καλά. Ηλίας είναι Ηλίας, πάντα ψάχνει το κύριο. Ο Σβολέας με τον Τάκη Τσάν κάνουν τη φάση με τα τυρία σποράκια, βάζουν πολύ πιο φαν. Φάση. Που το κάνανε αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι με αυτό που έλεγες. Το είχαν κάνει αυτό στην αρχή πριν φτιάξουν αυτή την πάντα με το Μάριο και κάτι άλλο παιδί από Ρόδες. Φτιάξανε κάτι κομμάτια, μετά δεν τα βρήκανε και πήρανε, το ξανακάνανε και πήρανε τα καινούργια παιδιά. Και τους είδα και στο κύτταρ, πολύ καλή. Και αυτός ο σαξοφωνίστας που ραπάει, ναι. Τον Ιζή. Ναι. Ραπάει έκανε, είπε ένα κομμάτι πολύ καλή μουσική. Εντάξει, ο Ιβολίας έχει πολύ μουσική μέσα του και ο Τάκη Τσάν. Πολύ. Έχει αντίληψη. Ναι, και φαίνεται αυτό. Θα κολλήσω, πιστεύεις, να κάνετε και συναυλίες μαζί ένα του original και την Γκρέα. Ναι, και να παίρναμε και το Όσκαρ. Όποιος μας φωνάξει για συναυλία και τους, είμαστε μέσα, ναι. Θέμα είναι δεν υπάρχουν και τα μέρη αυτό, δηλαδή. Όντως έχουν αρχίσει και βγαίνουν καλές δουλειές, είναι όλοι τρελοί, μπράβο στους Γιόγκα Μαγιόγκα, αλλά θέλει και ένα χώρο να παίζει σαν δέρα, να ξέρει όχι αυτό που σου λέει. Πώς είναι εδώ αυτό το μέρος που κάνουμε τις εκθέσεις. Κάπου πρέπει να παίζει και μουσική. Κάθε μέρα άλλος. Δεν υπάρχουν και τα μέρη και τώρα και τα λεφτά για να κάνεις τούρ και τέτοια εύκολα. Τουλάχιστον για μένα και έχουμε και πιο χύμα. Δεν είναι καθαρό χυκό. Εμείς κάνουμε το πάρτι λίγο πιο ρέγγι. Είναι όλα λίγο πιο cool. Ο MC είναι λίγο πιο στο βάθος. Δεν είναι τώρα. Η 36 μόνο δεν είναι τώρα να δίνουμε κάποιο να φυστήσε. Δεν μου αρέσει. Είναι πιο ωραία έτσι. Η μπάντα με άλλαξε γενικά.